Συνάδελφοι και αγαπητοί και αγαπητές συμπατριώτες και συμπατριώτισσες και αγαπητά μας παιδιά. Κάνω σήμερα μια ομιλία εδώ που θα έπρεπε να την είχα κάνει τα 16 χρόνια που ήμουν σχολικός σύμβουλος και είχα αρμοδιότητα και την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε το πνεύμα του χρόνου να γίνει τώρα. Και αυτό γίνεται με αφορμή μια άλλη επίσης τέτοια εκδήλωση που είχαμε κάνει με πρωτοβουλία πάλι του αγαπητού φίλου και διευθυντή σας, τον Νίκο Πατσαμούνη στο Τσοτήλι. Θα πούμε λίγα πράγματα για τον τόπο μας, για την Καλατινή και την Αράτυρα. Η ιστορία τους είναι πολύ μεγάλη, έχει καταγραφεί στα βιβλία, είναι γνωστή. Εγώ θα σας πω κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο γνωστά και βέβαια θα προσαρμόσω αυτό που θα δείτε τώρα στο ακροατήριο που αποτελείται κυρίως από παιδιά, από μικρά παιδιά, που ίσως κάποιες ιστορικές λεπτομέρειες δεν μπορούν να τις κατανοήσουν, δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Γι' αυτό λοιπόν και αυτό που θα δούμε θα το προσαρμόσω εγώ ανάλογα με τις δικές επιθυμίες και στο τέλος νομίζω, κύριε Διευθυντά, μπορούμε να έχουμε και μια μικρή συζήτηση με ερωτήσεις σε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά που θα δείτε και πάνω σε αυτά που δεν θα δείτε, αλλά τα έχετε στο καλό σας ίσως κτλ. Λοιπόν. Και πιο πολύ βέβαια θα αναφερθούμε στην Καλατινή, γιατί νομίζω από την Εράπηδα δεν έχουμε. Έχουμε μία τάξη. Λοιπόν, αυτά που θα δούμε, τα καινούργια στοιχεία, περιέχονται σε δύο βιβλία μου. Αυτό το βιβλίο μου για την Καλατινή εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Μουκοζάνης και υπάρχει στο Λαογραφικό Μουσείο. Αυτή ήταν η εκδότης. Και αφορά την Καλατινή και αυτό αφορά τη Δυτική Μακεδονία, είναι η διδακτορική μου διατριβή. Και είναι πώς ήταν οι οικισμοί τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, μια περίοδο δηλαδή για την οποία μέχρι τότε που εκδόθηκε αυτό, το 2011, η περιοχή μας ήταν στο σκοτάδι. Δεν γνωρίζαμε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα χάρτη της επαρχίας Βοΐου, του σημερινού Δήμου Βοΐου, με τις ονομασίες, τις παραδοσιακές, που είχαν οι οικισμοί πριν το 1927. Τα μικρά παιδιά ίσως πολλές φορές να ακούν ότι το χωριό μας λεγόταν παλιά Κοντσκό. Η Ιεράτυρα λεγόταν Σέλτσα. Το Καλομέρι λεγόταν Μογκίτσα. Αυτά λοιπόν ήταν τα ονόματα που είχαν τα χωριά για πολλούς αιώνες, τα παραδοσιακά ονόματα που πήγαζαν από την τοπική παράδοση και άλλαξαν με μια κρατική απόφαση το 1927. Έγινε μια αλλαγή των μετονομασιών, επειδή πολλά ονόματα ήταν σλαβικής προέλευσης, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι αυτή η μετονομασία των οικισμών δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, έγινε σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Έγινε και στην Αλβανία, και στην πρώην Ιουγκοσλαβία, και στην Βουλγαρία και ιδίως στην Τουρκία, στην οποία η μετονομασία των οικισμών συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα έγινε το 1927 άπαξ, μία φορά, στην Τουρκία συνεχίζεται σήμερα. Υπάρχει η Τουρκική Ακαδημία Επιστημών, που ιδρύθηκε από τον Κεμάλ, η οποία αλλάζει όχι μόνο τις ονομασίες των οικισμών, αλλά αλλάζει και τη γλώσσα. Αλλάζει και τη γλώσσα. Δηλαδή, λέει από σήμερα η τάδε λέξη θα λέγεται έτσι. Και όποιος την πει με την παλιά ονομασία, πάει μέσα. Φυλακή. Έτσι. Αυτά για να γνωρίζουμε το ιστορικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Γιατί δεν κάνουμε ότι καθώς άλλαξε η ονομασία και γιατί τις αλλάξαμε και κάποια άλλα πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό έγινε γενικά σε όλο τον χώρο που ζούμε. Εδώ λοιπόν είναι η Καλατινή με την ονομασία Κοντσικό. Και εδώ είναι η Σέλιτσα, η Αράτερα. Κοιτάξτε λίγο. Αυτό αλλάζουμε, το πλησιάζουμε το χέρι, φαίνεται. Δεν χρειάζεται να. Άρα πρέπει να είμαστε από μακριά. Λίγο αφία, αλλά το θέμα είναι πώς τα δείχνουμε όμως. Δεν μπορούμε να δείχνουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει γίνει ένα zoom στο χάρτη και βλέπουμε τη Γαλατινή. Κοιτάξτε πώς είναι τα υψόμετρα, 1000 μέτρα. Η Γαλατινή ξεκινάει από 1000 μέτρα, η πλατεία, μέχρι 1050 περίπου το ψηλότερο σημείο του οικισμού. Είναι σε ένα πολύ μεγάλο υψόμετρο. Και σε ένα περιβάλλον το οποίο περιβάλλεται από ασβεστολιθικά βουνά, τα βουνά μας γύρω-γύρω είναι από ασβεστόλιθο, είναι πετρώδι και αυτός ο ασβεστόλιθος έχει την ιδιότητα να είναι υδροφερατός, να περνάει το νερό από μέσα και επομένως δεν στέκεται το νερό στην επιφάνεια ή κοντά στην επιφάνεια για να δημιουργηθούν πηγές νερού, πηγαίνει πολύ χαμηλά και τα νερά αποστραγγίζονται και πηγαίνουν στα πιο χαμηλά μέρη όπως είναι
ιεράτηρα της Έλτσα, η οποία έχει ένα υψόμετρο 750 με 800 μέτρα και σε αντίθεση με τη Γαλατινή έχει έφορες. Έχει έφορα χωράφια, παιδινές εκτάσεις και πάρα πολλά νερά. Αλλά ταυτόχρονα έχει και μεγάλα βοσκοτόπια στο Σινιάτσικο, όπως έχει η Γαλατινή. Από την άποψη λοιπόν της φυσικής γεωγραφίας, η Ιεράτηρα, η Σέλτσα, τώρα χρησιμοποιώ την παλιά ονομασία, γιατί μιλάμε για την περίοδο πριν από πολλούς αιώνες. Γι' αυτό θα λέω Σέλτσα, Κοντσικό, έτσι χρησιμοποιώ τις ονομασίες τις παλιές. Και σε αυτό προέρχεται και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο χωριά. Μία εικόνα της Γαλατινής. Η Γαλατινή έχει δύο συνοικίες. Η συνοικία η νότια, η οποία βλέπει προς το βορρά, και η συνοικία η βόρεια, η οποία βλέπει προς το νότο. Αφού αυτή η συνοικία βλέπει προς το νότο, είναι πιο ευνοημένη από γεωγραφική άποψη, διότι είναι προσήλια, βλέπει ο ήλιος. Η άλλη είναι βορεινή. Και τα παλιά τα χρόνια που έκανε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και είχε και χιόνια, από τον Πέρα Μαχαλά, αν πούμε ότι εδώ είναι ένας Μαχαλάς, σε εκείνο το Μαχαλά λένε οι παλιοί, όταν λέω οι παλιοί, αυτή τη στιγμή την ηλικία και μεγαλύτερη, δηλαδή όχι πολύ παλιοί, για να κατεβούν από τα σπίτια κάτω στην πλατεία, έβγαζαν τα παπούτσια τους και με τα μοντρά τσεράπια γλιστρούσαν πάνω στον πάγο, γιατί είναι απότομη κλίση και βορεινό το έδαφος. Άρα λοιπόν από αυτού συμπεραίνουμε ότι αυτή η συνοικία πρέπει να ήταν η παλαιότερη, να συνοικίστηκε πρώτα και μετά να συνοικίστηκε αυτή η συνοικία. Εδώ στη μέση έχουμε ένα κενό χώρο που ήταν παλιά γνωστός με το όνομα Πάτη. Πάτη είναι λέξη βλαχική λατινικής προέλευσης που σημαίνει επίπεδη έκταση πάνω σε βουνό. Γιατί έμεινε αυτή η έκταση κενή και δεν χτίστηκε, ξέρει κανένας να μου πει, κανένα από τα παιδιά. Γιατί ήταν πάρα, δηλαδή ήταν λίμνη. Η Γαλατινή λοιπόν, επειδή είναι σε ένα λεκανοπέδιο, τα νερά της δεν είναι εύκολο να φύγουν. Έτσι. Και γι' αυτό και πολλές φορές πλημμυρίζει. Τα νερά λοιπόν αυτά, κάποιες εποχές, ανάλογα με την ποσότητα του νερού που έπεφτε και ανάλογα με το κατά πόσο θα μπορούσαν να αποστραγγιστούν από μια φυσική δίωδο, από μια τρίποδο που υπάρχει στη θέση Πύθος, εκεί παίρνοντας το χωριό κάτω από το Ελισάκι του προφήτη Ηλία. Ανάλογα λοιπόν με το πώς ήταν εκεί οι εδαφικές συνθήκες, κατά διαστήματα δημιουργούν τα λίμνη. Εδώ λοιπόν, στη θέση αυτή, υπήρχε λίμνη από το 1850 μέχρι το 1880, επί 30 χρόνια. Υπήρχε μία μικρή λίμνη. Έτσι λοιπόν, φαίνεται και νωρίτερα θα υπήρχε και σε προγενέστερες εποχές. Άρα λοιπόν, δεν μπορούσε εδώ πέρα να γίνει τίποτα και γι' αυτό και έμεινε ευτυχώς αυτός ο χώρος και έτσι η Γαλατινή είναι από όλα τα χωριά της επαρχίας Βοίου το πιο ευνοημένο από την άποψη πλατεία. Έχει την πιο μεγάλη και την πιο ευρύχωρη πλατεία από όλα τα χωριά. Πράγμα που δεν έχει ούτε ισιάτιστα, η Ιεράτηρα έχει βέβαια κάποια πλατεία, γιατί είναι έτσι η εδαφική διαμόρφωση που την ευνόησε. Και τα τοπία που σας δείχνω είναι και χιονισμένα, γιατί το χιόνι σήμερα είναι τόσο σπάνιο είδος, που σε λίγο θα το δείχνουμε στις φωτογραφίες μου. Και εδώ βλέπουμε την Ιεράτηρα, τη Σέλτσα. Τελείως διαφορετικό το τοπίο. Ψηλά βουνά, ασβεστολιθικά επίσης και γυμνά, από όπου τα νερά κατεβαίνουν χαμηλά από υπόγειες καταβόθρες και επειδή εδώ συναντούν χώμα από άργυλο που δεν είναι υδροπερατό, βγαίνουν και έχουμε πλούσια νερά, έτσι. Έχουμε και πλούσια χωράφια, έτσι, έφορα χωράφια, έχουμε και δέντρα, έχουμε και πλάστηση και βλέπουμε την αντίθεση ανάμεσα στην έφορη πεδιάδα και απάνω στα άγωνα βουνά, τα οποία όμως, όπως και τα βουνά της Γαλατινής, είναι ιδανικά για τη βόσκηση των γυδροπροβάτων, γυδιών και ιδίως προβάτων, γιατί έχουν εκλεπτής ποιότητας χόρτα και λουλουδάκια που φυτρώνουν ανάμεσα στις πέτρες. Εδώ πάνω που βλέπουμε λίγο πράσινο, υπήρχε ένας παλιός οικισμός. Εδώ υπάρχει ένα παλιό μοναστήρι του Αγίου Μάρκου και υπήρχε ένας παλιός οικισμός με την ονομασία Παλιοκόζεν, κατά την παράδοση. Κάποτε έφυγαν από εκεί και είδεσαν την Κοζάνη. Αυτή όμως η παράδοση είναι ανεπιβεβαίωτη, αλλά η ονομασία και μόνο δείχνει ότι κάτι σχετικό πρέπει να έγινε σίγουρα. Πότε έγινε, δεν γνωρίζουμε. Οι ονομασίες γύρω από την Γαλατινή, από πού προέρχονται. Η Βέλια είναι το μεγάλο βουνό της Γαλατινής. Εγώ έψαξα και βρήκα ότι αυτή η λέξη είναι σλαβικής προέλευσης, είναι παλαιοσλαβική, μεσαιωνικοσλαβική από τις σλαβικές, τις μεσαιωνικές διαλέκτους και σημαίνει μεγάλο. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Σλάβοι, οι οποίοι άφησαν πολλά τοπονύμια στην περιοχή μας, όταν ήρθαν και εγκαταστάθηκαν το Μεσαίωνα και ακολουθήθηκαν τελικά
από το ελληνικό στοιχείο που υπήρχε εδώ, γι' αυτό και δεν έχουμε σλαβόφωνους, έχουμε μόνο ελληνόφωνους, άφησαν όμως τοπονύμια. Από την Γαλατινιώτες λοιπόν έβλεπα ότι αυτό είναι το πιο ψηλό βουνό, Γαλατινιώτες εννοώ, της εποχής εκείνης, έτσι. Το ψηλό βουνό, το μεγάλο λοιπόν της εποχής εκείνης, το ονόμασαν Μεγάλο και το ονόμασαν Βέλια ή Βέλια, στη δική του, στην τότε διάλεκτο, κάποιοι έτοιμοι που ήρθαν εδώ πέρα. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία της Βέλιας, την οποία βέβαια την βλέπουμε όπως ήταν παλιά, στην ομορφιά της, στη φυσική, χωρίς τις ανεμογεννήτριες που τις βλέπει κανείς σήμερα, να αλλάζουν τελείως το τοπίο. Παραδίπλα είναι ένα άλλο βουνό, ο Σβέρτζος. Και αυτή είναι η σλαβική λέξη. Στα ρώσικα η λέξη Σβέρ σημαίνει έναν τόπο που υπάρχουν άγρια θηρία, δηλαδή ένα άγριο μέρος. Ένα μέρος δασωμένο με πυκνή βλάστηση που υπάρχουν άγρια θηρία. Και κοιτάξτε τώρα, οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι ο Σβέρτζος ήταν ένα γυμνό βουνό με λίγα θαρμάκια εδώ και εκεί. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, επειδή σταμάτησε η βόσκηση των μεγάλων κοπαδιών προβάτων στην Καλαθινή και η ξύλευση, γιατί μέχρι πριν από 50 χρόνια όλη η ενέργεια προέρχονταν από τα ξύλα. Έπρεπε δηλαδή να ανάψουμε το τζάκι ή τη σόπα για να κάνουμε το φαγητό, για να ζεστάνουμε νερό να πλύνουμε, για όλες τις ανάγκες τις οικιακές και για τις ανάγκες τις αγροτικές. Άρα λοιπόν η ξυλία ήταν η μόνη πηγή ενέργειας. Γι' αυτό και η περιοχή μας έχει απογυμνωθεί γερογύρω. Τώρα λοιπόν που σταμάτησε, άρχισαν να αναδασώνονται οι περιοχές αυτές και έτσι λοιπόν ο Σβέρτζος παρουσιάζει αυτή την εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Εδώ τώρα είμαστε περίπου στην Αγία Τριάδα, κάπου εκεί είμαστε και βλέπουμε όλες οι εικόνες που σας δείχνω, όλες οι φωτογραφίες και οι χάρτες είναι δικοί μου. Να ξέρετε έτσι, σας δείχνω φωτογραφίες και χάρτες που τις έχω πάρει εγώ ή τους έχω μελετήσει και σχεδιάσει εγώ τους χάρτες αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν την ανάληψη, τον μικρό Αλιά και τον Σβέρτζο. Την ανάληψη πώς αλλιώς τη λέμε, παιδιά? Τελώς Αλιάς. Γιατί τη λέμε τελώς Αλιάς, αφού δεν είναι Αλιάς και είναι ανάληψη. Κανείς δεν μπορεί να μας το απαντήσει το ερώτημα αυτό, ούτε αναρωτήθηκε ποτέ κανένας. Εγώ δεν συνάντησα κανένα. Κλείσετε λένε Αλιά. Ε? Όλοι που κλείσετε λένε Αλιά. Όχι, δεν τα λέμε όταν τα ψηλάξουν πλήρες Αλιά. Αλιά λένε και που είναι Αλιάς. Άμα δεν είναι Αλιάς δεν το λένε. Στην κορφή έτσι λένε Αλιά. Όταν είναι λέει ασύλληγη ανάλυση το λένε Αλιά. Λοιπόν, πρώτη φορά ακούω ότι υπήρχε κάποιος που ασχολήθηκε και έδωσε και μια ερμηνεία. Η άποψή μου είναι η εξής. Ότι για να λέγεται πράγμος Αλιάς σημαίνει ότι κάποτε θα υπήρχε εξοπλίση του Αλιάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπήρχε. Ακούς γιατί να το λένε Αλιάκη. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια εποχή εκείνο το εξοπλίσει, ερημώθηκε, καταστράφηκε, έπαψε να υπάρχει και στη συνέχεια έγινε αυτός ο Αλιάς εδώ, ο δεύτερος. Έτσι, αυτό είναι μια υπόθεση που κάνω εδώ για να ερμηνεύσω τον Τρανού Αλιά. Εδώ στη θέση του Τρανού Αλιά υπήρχε μοναστήρι παλιά. Οπότε δηλαδή παλιά σε εποχή άγνωστη, δεν ξέρω πότε καταστράφηκε το μοναστήρι, μπορεί να καταστράφηκε πριν από 200 χρόνια, μπορεί και πριν από 500 χρόνια. Οι προφορικές παραδόσεις πολλές φορές μας δίνουν ονομασίες. Μας δίνουν γεγονότα ότι υπήρχε οικισμός, βλέπουμε και ίχνη πολλές φορές, αλλά για τη χρονολογία που αυτό υπήρξε και καταστράφηκε και ερημώθηκε, δεν υπάρχουν τεκμήρια περισσότερες περιπτώσεις. Πιθανόν λοιπόν αυτό το μοναστήρι εδώ να ήταν του Αλιά. Και όταν ερημώθηκε το μοναστήρι και καταστράφηκε από κάποιους ληστές προφανώς, να δημιούργησαν αυτόν τον Αλιά εδώ και έμεινε η ονομασία και εκείνη ότι ήταν ο Αλιάς. Μια εικόνα της Γαλατινής όπως ήταν γύρω στο 1960 από παλιά φωτογραφία που την πήρα από το διαδίκτυο από το site της Γαλατινής και δείχνει τη γύμνια από τα πρώτα, εδώ είμαστε πάνω στην ανάληψη. Κοιτάξτε εδώ τώρα όλα αυτά είναι δέντρα που ήταν μικρά δαμνάκια την εποχή εκεί και κοιτάξτε εδώ πόσο αραιός είναι ο Αλιάς. Εδώ όμως υπάρχουν τρεις λιμνούλες που δεν υπάρχουν σήμερα δυστυχώς, θα πρέπει να έχουν διατηρηθεί και που ήταν χαρακτηριστικό του φυσικού τοπίου της Γαλατινής και που τις έλεγαν μπάρες. Οι μπάρες τι ήταν τεχνητές λίμνες. Τις είχαν σκάψει οι πρόγονοί μας με τα φτιάρια και τις τσάπες για να δημιουργήσουν δεξαμενές νερού για να ποτίζουν τα πρόβατα. Διότι προφανώς όταν έγινε η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στο τοπίο, θα πρέπει να υπήρχαν και κάποιες πηγές νερού. Χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Έτσι. Αυτές οι πηγές του νερού, για λόγους που δεν τους γνωρίζουμε, κάποτε εξαφανίστηκαν. Μέχρι πριν από 100 χρόνια υπήρχαν κάποιες μικρές πηγές εδώ στην περιοχή από την Αγία Τριάδα προς πάνω στην Γερασιά. Εκεί υπήρχε ένα πηγάδι, ήταν η Δημπούτα εδώ πέρα, κάποιες πηγές.
Στη συνέχεια, αφού οι πηγές εξαφανίστηκαν, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν τα πηγάδια, αυτά που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας, φρέατα, από τα οποία έβγαζαν το νερό με το κουβάν. Και για να ποτίσουν τα ζώα, έφτιαξαν τις μπάρες. Αυτές οι μπάρες ήταν τρεις στην περιοχή της Γαλατινής. Και σήμερα σώζονται μερικές μπάρες που είναι έξω από το χωριό, αρκετά μακριά. Μια είναι προς το Παλιοχώρι, προς το Σινάτσικο, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα. Και κανένα δυο είναι προς τη Βέλια, που είχαν διάφορες ονομασίες. Του Καρά η μπάρα, η Ινσιώτικη η μπάρα και κάνουν άλλες ονομασίες. Πολλές. Αυτές λοιπόν σώζονται και καλά θα είναι να φάτε καμιά φορά τα παιδιά και να δουν κάποια από αυτές τις μπάρες, όχι τις σημεντέρες που έχουν γίνει τώρα, τις μπάρες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, για να δουν με τι κόπο οι πρόγονοι μας έφτιαξαν αυτές τις μπάρες. Η πιο μεγάλη ήταν η Τρανή μπάρα, που ήταν το αξιοθέατο του χωριού. Άμα ερχόταν κανένας ξένος, τον πηγαίναμε εκεί να δει την Τρανή μπάρα, γιατί ήταν κάτι το περίεργο, δεν υπήρχε πουθενά άλλο. Και είναι εκεί που ήταν το γυμνάσιο. Και δυστυχώς η μπάρα καταστράφηκε το 1980, ισοπεδώθηκε και έγινε το γυμνάσιο εκεί πέρα. Το γήπεδο, ενώ θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο πέρα και να σωθεί, που ήταν ένα αξιοπερίεργο ανθρώπινο κατασκεύασμα, πολύ δύσκολο κατασκεύασμα να κατασκευαστεί. Και τη βλέπουμε εδώ, είχε μορφή ακριβώς κύκλου. Ήταν ένας τέλειος κύκλος. Με διάμετρο 100 μέτρα θα ήταν, σίγουρα θα είχε 100 μέτρα διάμετρο, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Λοιπόν, και είχε και ψηλά αναχώματα, που τα λέγαμε κόθωρα, και ανεβαίνοντας εκεί πάνω ήταν το μόνο ψηλό σημείο σε όλο μας. Την επίπεδη έπεσε στο κάτω, έβλεπες και το χωριό, έβλεπες και το πέρα και ήταν ένα αξιοθέατο. Και κάποια εποχή είχαν φυτρώσει και κάτι λεύκες εδώ γύρω, σώζονται μερικές. Εδώ, στην περιοχή που είναι τώρα το πολιτιστικό κέντρο, λίγο πιο πέρα, υπήρχαν δύο μπάρες. Η μία ήταν, είχε ακριβώς ορθογώνιο σχήμα, ορθογώνιο παραλληλόγραμμα. Ήταν σαν καθρέφτη, σαν την έβλεπε από πάνω. Και η άλλη ήταν μια μικρή. Και αυτές καταστράφηκαν. Θα έπρεπε να μείνουν, επαναλαμβάνω, ήταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όλοι θα έχετε ακούσει την θέση μπάρα της Χιάριστας, εκεί που είναι η διαστάθμιση. Εκεί υπήρχε μπάρα μέχρι πριν από 40-50 χρόνια, εγώ τι θυμάμαι. Ίσως και πριν από 30 χρόνια υπήρχε. Υπήρχε μια πολύ μικρή μπάρα, που είναι το κέντρο σήμερα του Ζάβαλη, 100 μέτρα πιο πέρα ήταν μια μικρή μπάρα. Εκεί πήρε την ονομασία μπάρα. Υπάρχει. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει μια ρόπα. Εμείς οι Καλαμνίες είναι. Εγώ περνώντας δεν την φαίνεται. Δεν φαίνεται τώρα. Και στη χώρα υπάρχει εδώ πάνω. Ναι, βέβαια. Και μάλιστα υπάρχει και σε φωτογραφία στο διαδίκτυο. Είναι σε φωτογραφία για την σχολεία σου από πάνω. Ήταν ποτίστρες τώρα για αυτές, αλλά η πιο μεγάλη τρανή, ήταν η τρανή μπάρα που ήταν ένα αξιοπηρίεργο πράγμα. Εδώ είναι μια φωτογραφία από μια μεγάλη πλημμύρα που έγινε το 1963 στην Καλαμινή, όπως έγινε και μια πρόσφατα πριν μερικά χρόνια, αυτή ήταν μεγαλύτερη και το νερό είχε φτάσει, ξέρω εγώ, 2 μέτρα, 3 μέτρα και υπάρχουν φωτογραφίες που σώζονται. Εδώ είμαστε περίπου, πρέπει να είμαστε γύρω στο, κοντά στο δημοτικό σχολείο, νομίζω. Αυτό πρέπει να είναι το σχολείο. Άρα είμαστε στο κέντρο. Άρα είμαστε εδώ, ναι. Βελτία. Έτσι υποθέτω. Που σημαίνει ότι πραγματικά εδώ το χωριό είχε πρόβλημα με τις πλημμύρες. Άμα βγούμε εδώ παρά έξω, εκεί που είναι το γυμναστήριο εκείνο, η τοποθεσία εκείνη λέγεται Βάλτος. Γιατί λέγεται Βάλτος? Άρα κάποτε ήταν Βάλτος. Προφανώς λοιπόν, όταν υπήρχε αυτή η λίμνη εδώ πέρα, παραδίπλα από τη λίμνη υπήρχαν πάλι νερά, τα οποία όμως είχαν, η στάθμη ήταν χαμηλή, ήταν μερικά εκατοστά και δεν αποστρατίζονται τώρα. Και προφανώς αυτή η περιοχή θα ήταν για πολλές δεκαετίες βάλτος για να πάρει την ονομασία βάλτο. Ακόμα και και συνεχίσει να λέγεται βάλτος, έτσι. Παρόλο που δεν είναι πια βάλτος και μάλιστα την εποχή της καπνοκαλλιέργειας, εκεί ήταν τα καλύτερα χωράφια καπνού της Γαλατίνης. Αντίθετα, κάμπο, δεν έλεγαν τον κάμπο αυτόν εδώ, που ήταν εδώ μπροστά από το χωριό, έλεγαν αυτό το μέρος εδώ το ψηλό, το οποίο έχει κλείσει επί εδάφους και είναι αρκετά ψηλά. Για να λέγεται λοιπόν αυτό κάμπος και αυτό βάλτος, σημαίνει ότι κάποτε, όταν ήταν αυτό εδώ λίμνη, ότι όλο αυτό εδώ ήταν βαλτώδης έκταση και ο μοναδικός κάμπος για καλλιέργεια και επίπεδη έκταση ήταν εκεί. Λέω εγώ, υποθέτω. Αντίστοιχα, τι να λέγεται κάμπος.
κάμπος, κάμπο λέμε το κάμπο, δεν λέμε το ύψωμα, έτσι. Αυτά λοιπόν λίγα πράγματα για να γνωρίσουμε την τοπογραφία της Γαλατινής. Εδώ τώρα αυτή η τοποθεσία λέγεται Κερασιά, κάποτε υπήρχε Κερασιά και αν αποχωρήσουμε στο βάθος αυτής της κοιλάδας εδώ, θα δούμε το μεγάλο δάσος που έχει η Γαλατινή και έχει από πάντοτε μια περιοχή η οποία λέγεται πώς... Άμα πάμε εκεί απέναντι και περάσουμε την Κερασιά, πώς λέγεται... Γιούρια. Πέρα από όλα υπήρχε ένα φθηνό δάσος, με γαλανιολιές, όπως είχαμε ένα ακόμα φθηνό, έτσι. Και ήταν το μοναδικό δάσος τώρα και σε άλλα μέρη έχουμε. Αυτή η λέξη γιούρτια, τι σας λέει, από πού μπορεί να προέρχεται. Προφανώς προέρχεται από την τουρκική λέξη γιούρτ, γιούρτ, που είναι όχι απλώς τουρκική, είναι και μοντολική. Στην Αγγλία, στην Κεντρική Ασία, του Καζακστάν, του Καζακστάν, οι σκηνές που στείλουν οι ομάδες, και εδώ τι είναι ομάδες και ασχολούνται με έρευνες και τα ασχολούνται με την ομαδική φωτογραφία, έχουν το γιούτ. Προφανώς οι πρώτοι Τούρκοι έτοιμοι που ήρθαν εδώ το 15ο αιώνα, το 16ο αιώνα, στα Καζακστάνικα, στα φωτιά που σήμερα είναι προσφυγικά φωτιά, έγινε εγκατάσταση στις αρχές της τυπογραφίας του πληθυσμού από την Τουρκία, Τούρκο, που μιλούσαν τουρκικά. Αυτή λοιπόν ήταν ένας κλάδος των Τούρκων, οι λεγόμενοι Γιουρούκοι Τούρκοι, που ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι. Επειδή όμως ήρθαν εδώ σε επευνές εκτάσεις, σιγά σιγά ασχολήθηκαν με τη γεωργία. Προφανώς λοιπόν κάπου εκεί θα είχαν στήσει τις σκηνές τους, γιούρτ, και προφανώς από εκεί πήρε και την ονομασία Γιούρτια. Εδώ πέρα βλέπουμε το Σινιάτσικο, ο οποίος στο μεγάλο του τμήμα ανήκει στην κοινωνική περιοχή της Εράτυρας, της Έλλητσας. Γι' αυτό και η Εράτυρα, εκτός από τον πλούσιο κάμπο, είχε και πάρα πολλά μοσκοτόπια, σήμερα βόσκονα γελάδες εκεί πέρα. Κάποτε έβοσκαν και δοπρόβατα και είχε και η Εράτυρα μεγάλη κτηνοτροφία. Από πού προέρχεται τώρα αυτή η ονομασία Σινιάτσικος? Πολλοί θα έχουν ονομασία, θα έχουμε ακούσει και τη λέξη Άσκη, έτσι. Και μάλιστα, πριν από μερικά χρόνια υπήρχε και Δήμος Ασκίου, όλο που όλη η περιοχή ανατολικά του Αδιάκου, όπου ήταν Δήμος Ασκίου. Αυτή η λέξη Άσκιο, από πού προέρχεται, παιδιά, ξέρετε κανένα σας. Από τη σκιά. Ναι, είναι ένα μέρος που δεν έχει σκιά, επειδή είναι γυμνός. Από πού βγήκε όμως, ποιος την έβγαλε, από πού προήλθε, ξέρει κανένας. Πολλοί νομίζουν ότι είναι αρχαία, δεν είναι αρχαία νομισία. Δεν είναι αρχαία νομισία. Άσκιο, Άσκιο. Το Σινιάτσικος, το Άσκιο, το Άσκιο ή Σινιάτσικος. Έτσι, η λέξη Άσκιο λοιπόν δεν είναι αρχαία ονομασία. Δεν είναι γραμμένη στις αρχαίες πηγές από τους αρχαίους Έλληνες. Τη δημιούργησε ένας Κοζανίτης Λόγιος, ο Χαρίσιος Μεγδάνης, ιερέας και Λόγιος και συγγραφέας, ο οποίος έζησε την εποχή της Επανάστασης εκεί γύρω στο 1820 και άφησε πολλά έργα που είναι γνωστά και μέχρι σήμερα. Και εκεί μέσα αυτός εισάγει την ονομασία Άσκιο. Και ένας μεγάλος αρχαιολόγος από τη Βλάστη, ο Αντώνιος Κεραμόπουλος, που διέδρεψε στην Αθήνα και στην Νότια Ελλάδα, καταγόταν από τη Βλάστη και έκανε εδώ αρχαιολογικές έρευνες, αυτός ανακάλυψε ότι την ονομασία αυτή την έδωσε ο Χαρίσιος Μεγδάνης και είπε ότι είναι μια πολύ καλή ονομασία, γιατί πραγματικά ταιριάζει στο βουνό αυτό, που είναι Άσκιο, δηλαδή είναι γυμνό στην εδώ πλευρά. Πίσω πλευρά του προς την πλάση του όμως είναι κατάπτυτο και γεμάτο πηγές. Η ονομασία Σινιάτσικος τώρα είναι σλαβική και προέρχεται από τη σλαβική λέξη Σνίτσνικ που σημαίνει χιονισμένο βουνό. Γιατί πραγματικά είναι το μόνο ψηλό βουνό πάνω από 2.000 μέτρα στην περιοχή μας και όλο το λεκανοπέδιο που ζάνει σε Ευρωδέας, το μόνο μέρος που βλέπει χιόνι όταν πέφτει η βροχή είναι η κορυφή του Σινιάτσικου. Αυτή η ονομασία τώρα, η σλαβική Σνίτσικη, προέρχεται από μια αρχαιότερη ονομασία ελληνική εδώ, Χιονιάς. Αρχικά λοιπόν λέγονταν Χιονιάς, όταν ήρθαν οι Σλάβοι, πολλά τοπονύμια ελληνικά τα μετέβαλαν στη γλώσσα τους, τα μετέφρασαν και έτσι το Χιονιά τον είπαν Σνίτσικ. Και από το Σνίτσικ, όταν αυτοί οι Σλάβοι απορροφήθηκαν εδώ πέρα από τους Έλληνες, έγινε επί το ελληνικότερο Σινιάτσικος. Πώς ξέρουμε για την ονομασία Χιονιάς? Από αφηγήσεις μεγάλων σε ηλικία Γαλατινέων, τη δεκαετία του 70,
διέσωσα την παράδοση ότι προπολεμικά και στις αρχές του αιώνα κάποιοι παλιοί γαλατινιώτες ονόμαζαν το Συνάσκιο και Χιονιά. Τον ονόμαζαν Χιονιάς. Αυτή η ονομασία δηλαδή Χιονιάς διατηρήθηκε στους αιώνες και στις χιλιετίες στα στόματα των ανθρώπων και επέζησε μέχρι και τον 20ο αιώνα και χάθηκε κάποια στιγμή γιατί επικράτησε η ονομασία Συνάσκιος. Από φίλικο πρόεδρο. Στην περιοχή μας είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποια αρχαία κάστρα από την Καλατινή μέχρι την Εράπηρα και τον Πελεκάνο, τον Πέλκα. Και προς τιμή και για την ανάδειξη αυτών των κάστρων γίνονται κάθε χρόνο γιορτές στην Πέλκα που τις οργανώνουν εκεί οι τοπικοί σύλλογοι, η Πρωτοβουλία της Θεοδόρου Λειψιστινού και γίνονται και επιστημονικές ημερίδες κάθε χρόνο για να αναδειχθούν αυτά τα αρχαία. Το πιο καλοδιατηρημένο και πιο γνωστό και πιο σημαντικό είναι αυτό εδώ που είναι στην Εράκυρα, λέγεται Κτίσματα, κατά τον Αντώνιο Κεραμόπουλο. Αυτό ή κάποιο από τα οχυρά αυτά είχε την ονομασία Πέλεκον, επειδή αυτό αναφέρεται σε ένα κείμενο της εποχής του Ιουστινιανού, το αναφέρει ο Προκόπιος, ένας χρονογράφος της Αντινός της εποχής, και από εκεί τεκμέρει ο Αντώνιος Κεραμόπουλος ότι η ονομασία Πέλκα είναι το πληθυντικό του Πέλεκον. Το Πέλεκον ήταν ένα κάστρο, τα Πέλεκα ήταν πολλά κάστρα και από εκεί πήρε και τη λέξη Πέλεκα, το χωριό Πέλεκα, ο σημερινός Πελεκάνος. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε είναι από το Google Earth. Αυτό το πρόγραμμα που το βρίσκουμε στο διαδίκτυο, μπορούμε να το εγκαταστήσουμε και αν δεν πλανόμαστε και να βλέπουμε και να ζουμάρουμε και να φωτογραφίζουμε. Εγώ λοιπόν φωτογράφησα το κάστρο από το Google Earth, που βλέπετε μέσω υπολογιστή. Και βλέπουμε ότι είναι ακριβώς ορθογώνιο και σώζονται τα κτίσματα σε ύψος μισό μέτρο και περισσότερο, με τεράστιους ογκώδες. Ο Αντώνιος Κεραμόπουλος λέει ότι είναι προϊστορικά τα κάστρα. Ο Δ. Νικόλαος Μητσόπουλος, ένας μεγάλος καθηγητής αρχιτεκτονικής που ασχολήθηκε πολύ με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, λέει ότι είναι προκλασικής περίοδου. Είναι πολύ παλιά, δηλαδή πριν την εποχή του Μακεδονικού Βασιλείου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου. Τέτοια κάστρα όμως δεν είναι μόνο αυτό το κάστρο, τα κτίσματα. Έχουν και στη Γαλατινή στη θέση Καστρέη. Το έχετε ακούσει αυτό το τοπονύμιο. Η μεγαλύτερη ηλικία το ξέρουν. Οι νεότεροι όμως δυστυχώς δεν ξέρουν τα τοπονύμια, διότι δεν ασχολούνται πλέον με τις αγροτικές εργασίες, δεν βγαίνουν έξω από το χωριό, άρα και τα τοπονύμια αρχίζουν και ξεχνιούνται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ονομασία Καστρέλη και η ευρύτερη περιοχή λέγεται Ρούπες και είναι στον δρόμο που πάει από τη Γαλατινή προς τη Σκήτη. Απέναντι από τη Βέλη, κάπου εδώ πάνω. Εδώ βλέπουμε το κάστρο και για να πάρουν αυτές τις εικόνες παρακάλεσα τον πατέρα Κωνσταντίνο Βασιλιάδη και ήρθε μια φορά και πήγαν εκεί μαζί με τον φίλο που βλέπω τον Τσόκα, οι τρεις μας και με το drone που είχε του είπα να βγάλει το μηχάνημα ψηλά και έβγαλε αεροφωτογραφίες και βίντεο τα οποία μου τα έδωσε και αυτά εδώ που βλέπετε είναι αεροφωτογραφίες από τον drone του πατρός Κωνσταντίνου Βασιλιάδη ο οποίος πολλαπλώς ωφελεί τον τόπο μας με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων και με αυτό, με αυτή την εξυπηρέτηση που έκανε. Αυτό λοιπόν είναι το κάστρο που υπάρχει στο Καστρέλι. Και μπορείτε καμιά φορά επίσης να πάτε με τα παιδιά να το επισκεφτείτε και να το δείτε. Είναι ο δρόμος που πάει για Σκήτη. Σε κάποιο σημείο που τελειώνει αυτή η οροσειρά και πριν αρχίσει η δεύτερη, εδώ είναι μια τοποθεσία που λέγεται Πώς. Τούλια τα Μαντριά. Για όσους. Πώς. Τούλια τα Μαντριά. Είναι τα Μαντριά ο Τούλιας. Θείος. Και εδώ είναι η μπάρα, κάπου εδώ είναι η μπάρα. Η κόκκινη μπάρα, η μπάρα του Καράκη. Λοιπόν, από εδώ πάνω μπορείτε να περπατήσετε σε μισή ώρα, σε ένα μέταρτο, θα βρεθείτε πάνω εδώ. Και μια άλλη καλύτερη φωτογραφία που δείχνει πώς ήταν το κάστρο γύρω-γύρω. Εδώ βέβαια σώζονται όχι τόσο ψηλά, είναι πολύ χαμηλά, είναι μισό μέτρο και λιγότερο. Εγώ τώρα περπατώντας πολλές φορές απάνω στην ανάληψη, στην Γαλατινή, στο κλειδάκι της ανάληψης, παρατήρησα ότι υπάρχουν λιθοσωροί που σχηματίζουν γραμμή μήκους πολλών εκατοντάδων μέτρων. Κάνοντας λοιπόν την παρατήρηση αυτή, φώναξα τον πατέρα Κωνσταντίνο Βασιλιάδη την ίδια μέρα που πήγαμε εκεί και του είπα να έρθει απάνω στην ανάληψη και να πάρει αεροφωτογραφίες και βίντεο για να δούμε τι συμβαίνει επάνω στην ανάληψη. Πράγμα που έκανε την ίδια την ανάληψη όλα στα θελιά. Ναι,
Και μόνο αυτό, όλα τα έχει κάνει. Όλο το βόρειο μας δείχνεις και εμάς που είμαστε μακριά και βλέπουμε την ιδιαίτερη πατρίδα σου. Αυτό δεν θα έχει παρατηρήσει κανένας, ούτε κανείς γαλατινιώτης, ούτε κανένας αρχαιολόγος, έχει αντιληφθεί την ύπαρξη αυτών των λιθοσωρών, πρόκειται για λιθοσωρούς. Εγώ λοιπόν που ανεβαίνω πολλές φορές στη Γαλατινή Στήνα πάνω στην ανάληψη με τα πόδια με το φίλο μου τον Αλέκο τον Τσιόκα και κάνουμε ονομασίες και με άλλους εδώ από τη Γαλατινή, παρατήρησα αυτούς τους λιθοσωρούς, οι οποίοι δεν έχουν ύψος, είναι μερικές δεκάδες εκατοστά, αλλά φαίνεται καθαρά ότι είναι κάποια ανθρώπινη κατασκευή και δεν είναι τυχαία. Έτσι βλέπετε. Στο σημείο αυτό είναι και διπλή εδώ. Εδώ πιθανόν να υπήρχε ένας πύργος, κάποια κατασκευή. Αλλά συνεχίζεται για εκατοντάδες μέτρα και είναι πίσω από την ανάληψη προς τον κάμπο. Λοιπόν, εδώ είναι από την άλλη πλευρά. Η προηγούμενη ήταν από την πλευρά του Σβέρτσου, από τη βόρεια πλευρά. Εδώ είναι στη νότια πλευρά προς την Εράδα. Συνεχίζονται οι λιθοσωροί. Και σας δείχνω και τον Αλέκο εδώ να αντιληφθείτε και με το μέγεθος του ανθρώπου πώς είναι. Φωνάζοντας λοιπόν τον πατέρα Κωνσταντίνο και βγάζοντας τις φωτογραφίες του, βλέπουμε ότι αρχίζει από εδώ, συνεχίζεται για εκατοντάδες, για 200, 300, 500 μέτρα, δεν θυμάμαι, τα έχω σημειώσει και τα έχω μετρήσει αυτά όλα. Συνεχίζεται αυτό εδώ, στο σημείο αυτό είναι διπλό, εδώ μπορεί να ήταν πύργη, γιατί υπάρχουν κυκλικές κατασκευές, φτάνει κάπου εδώ και συνεχίζεται εδώ. Πρόκειται για μια κατασκευή η οποία περιπλεί έναν τεράστιο χώρο. Άρα δεν ήταν ένας περίβολος. Δεν ήταν μια μαντρινιά για ζώα και δεν ήταν ούτε χωράφι, διότι είναι πολύ μεγάλο και είναι και στην κορυφή του βουνού, που από κάτω είναι πέτρα και αποκλείεται και να έχει χώμα, που δεν καταλληλεργόταν αυτή η περιοχή. Επιπλέον δε, στην περιοχή εκείνη υπήρχε, είπαμε, και το μοναστήρι. Υπήρχε παλιό μοναστήρι στη μέση της ανάληψης. Έτσι. Εδώ τώρα, εδώ είναι ανάληψη. Εδώ είναι αυτό το τα ίχνη του τείχους, που περιπλέον όλων αυτών των χώρων. Προφανώς θα συνεχίζονταν εδώ, αλλά με τις εργασίες των δρόμων και με τις εργασίες που έγιναν κάποτε εδώ για το μοναστήρι, αυτό το κομμάτι χάθηκε. Επομένως και εδώ υπήρχε στην κορυφή της ανάληψης κάποιο αρχαίο τείχισμα. Σας δείχνω τώρα ένα χάρτη πάλι από το Google Earth που το φωτογράφησα από τον υπολογιστή. Και σας δείχνω τις θέσεις των κάστρων στην περιοχή μας. Εδώ είναι το Καστρέφι, στη θέση Ρούπες. Εδώ είναι η Γαλατινή και εδώ είναι ο δρόμος που πάει για την Ξερολίμνη. Εδώ. Κάπου εδώ είναι αυτό. Εδώ είναι στη Σιάτιστα το Καστράκι. Εδώ είναι η Σιάτιστα, εδώ στην άκρη είναι το Καστράκι. Κοιτάξτε που είναι το Καστράκι, είναι πάνω σε έναν απότομο λόφο, ο οποίος εποπτεύει όλη την κοιλάδα του Αλιάχνονα. Και ειδικά τον δρόμο που πηγαίνει από την Πάρα προς την Καστοριά. Εδώ είναι τα κτίσματα. Ανάμεσα Εράτερα και Πελεκάνη πάνω στο βουνό. Λοιπόν, αυτά τα τρία δεν έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους. Εδώ είναι η θέση του τυχίσματος αυτό πάνω στην ανάληψη. Αυτό έχει οπτική επαφή με το Καστρέλι και έχει και οπτική επαφή με τα κτίσματα. Πιθανότατα λοιπόν υπήρχε και εδώ ένα αρχαίο φρούριο, ένα αρχαίο κάστρο, ένα αρχαίο τύχισμα, το οποίο μπορεί να ήταν παρατηρητήριο, μπορεί να ήταν καταφύγιο, μπορεί να ήταν οτιδήποτε άλλο όπως τα άλλα, και το οποίο πιθανότατα χρησιμεύει και σαν παρατηρητήριο για να ειδοποιούν με τις αρχαίες φρικτορίες, με τις φωτιές δηλαδή που άναβαν πάνω στα βουνά, για επιδρομές, για ληστείες, έτσι. Και προφανώς αυτά όλα χρονολογούνται σε μια εποχή πριν από χιλιάδες χρόνια, πριν την κλασική αρχαιότητα πιθανότατα, γι' αυτό και είναι σε τέτοια κατάσταση σήμερα και υπάρχουν μυθοσωροί εντελώς σπασμένοι και διαβρωμένοι από την κουνικερία. Λοιπόν, τι μπορεί να επόπτευε τώρα αυτό το κάστρο εδώ πέρα, στη θέση Ρούπης. Επόπτευε το δρόμο από την Ξηρολίμνη που πάει μέσω Γαλατινής και βγαίνει στην Εράτηρα, από εκεί πάει στον Πελεκάνο και πάει για Καστοριά. Γιατί είχε σημασία αυτός ο δρόμος. Γιατί αυτός ο δρόμος είναι συντομότερος κατά πολύ από τον σημερινό δρόμο, από την Εγνατία, που πάει από το λεκανοπέδιο της Κοζάνης, κατεβαίνει κάτω στην Πάρα και πάει στην Καστοριά. Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι δεν έκαναν τη διαδρομή αυτή, πήγαιναν από εδώ μέσα, πήγαιναν από την ευθεία, από εδώ εκεί, τη διαδρομή που έδειξα προηγουμένως. Και έτσι λοιπόν αυτό το φρούριο εδώ επόπτευε αυτή τη διαδρομή, επόπτευε αυτό το δρόμο. Πάντοτε αυτά τα κάστρα γίνονται για να καταφεύγουν οι κάτοικοι σε καιρό πολέμου και για να εποπτεύουν διαβάσεις, οπτικές διαβάσεις. Και για να και ως παρατηρητήρια για να συνεννοούνται. Αυτός ο παλιός δρόμος που συνέδεε την περιοχή αυτή που παλιά λεγόταν Καραγιάννη
με την Γαλατινή και από εκεί πήγαινε από την Κοζάνη, δηλαδή για να πάνε στην Καστοριά, από εδώ περνούσαν τα καραβάνια, οι έμποροι και τα λοιπά, περνούσε μέσα από τη Γαλατινή. Τώρα δεν μπορώ να πάνω στο προηγούμενο. Επομένως αφήστε το αυτό. Περνούσαν όμως και οι Τούρκοι από εδώ. Για να μην περνούν οι Τούρκοι μέσα από το χωριό, οι Γαλατινιώτες έφτιαξαν ένα δρόμο που είναι από τον δρόμο που πάει προς το Βάλτο και ανεβαίνει προς τα νεκροταφεία. Δεν υπάρχει ένα δρόμο που ανεβαίνει στα νεκροταφεία. Εκεί σώζονταν καλτερίνοι με μαντρινές δεξιά-αριστερά και το έλεγαν κονιαρόσταρα. Και το είχαν φτιάξει οι Γαλατινιώτες για να περνάνε από εκεί οι Τούρκοι και να μην περνάνε μέσα από το χωριό και τους ανήκει όρεξη για ληστείες, για αρπαγές, για διαμάχες με τους Γαλατινιώτες. Λοιπόν, τώρα, πότε ιδρύθηκε το Κοτσικό, το χωριό μας και πότε εισέλθηκε. Δεν είναι γνωστό πότε ιδρύθηκε. Δεν ξέρω. Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες είναι ότι στην Αγία Τριάδα στην Εκκλησία υπήρχε μια επιγραφή πάνω σε ξύλο, σήμαντρο ή κάτι τέτοιο, που έγραφε 1424. Άρα και η Εκκλησία πιθανότατα ήταν από εκείνη την εποχή. Όμως, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, μέσα σε μια επιδημία πολιτισμού, θα την έλεγα εδώ, και περιφρόνησης της παράδοσης που υπήρχε τότε όχι μόνο στη Γαλατίνη αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, καταδαφίστηκαν πολλά εξοκλήσια όπως η Αγία Τριάδα και ο Προφήτης Ηλίας, και η Αγία Τριάδα που ήταν πάρα πολύ παλιά εκκλησία, εάν επιβίωνε μέχρι σήμερα θα μπορούσαν οι αρχαιολόγοι να μας έλεγαν από τις τοιχογραφίες και από την αρχιτεκτονική της, θα μπορούσαν να μας δώσουν και στοιχεία από πότε υπήρχε αυτή η εκκλησία. Λέγεται λοιπόν ότι το χωριό κάποτε ήταν εκεί στην Αγία Τριάδα και ότι αυτή ήταν η εκκλησία του χωριού. Είναι λοιπόν η αρχαιότερη, το αρχαιότερο τεχνίδιο για την ύπαρξη του χωριού εδώ πέρα. Προφανώς το χωριό μπορεί να υπήρχε και πριν από αιώνες και πριν από χιλιετίες. Γιατί το αρχαιότερο αρχαιολογικό έβριμα στην περιοχή της Γαλατινής και της Εράτηρας είναι μία λόγχη, κομμάτι δηλαδή από κοντάρι, χάλκινη, που τοποθετείται στην υπομικηναϊκή περίοδο, στην προμικηναϊκή περίοδο, γύρω στο 1500 π.Χ. δηλαδή, και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέρειας. Είναι το αρχαιότερο στοιχείο που βρέθηκε στην περιοχή. Και στην Πάρα της Χιάτιστας, εκεί λίγο παραπέρα από την Πάρα, κοντά στο παλιό καστρό, βρέθηκε το αρχαιότερο παλαιολιθικό έβριμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Ένας χειροπέλεκης ενός εκατομμυρίου ετών. Δηλαδή μια πέτρα που τη χρησιμοποιούσαν για να κατεργάζονται κόκαλα και τέτοια για το κυνήγι. Χειροπέλεκης. Μια πέτρα δηλαδή κατεργασμένη της παλαιολιθικής περίοδου, όχι από ως παλαιολιθικής, τοποθετείται στο 1 εκατομμύριο χρόνια π.Χ. Είναι δηλαδή το αρχαιότερο έβριμα. Για τη Σέλισσα τώρα δεν ξέρουμε πότε ιδρύθηκε. Εκείνο που αναφέρουν η τοπική ιστορική, γιατί η Εράτηρα έχει μεγάλη παράδοση πνευματική, έχει βγάλει πολλούς πνευματικούς ανθρώπους, υπάρχουν πολλά βιβλία για την Εράτηρα, για τη Σέλισσα. Εκεί λοιπόν λένε ότι πάνω ψηλά, εκεί στο Σινιάτικο, υπήρχαν δύο-τρεις οικισμοί, οι οποίοι κάποια εποχή διαλύθηκαν και κάτοικοι τους κατέφυγαν στη Σέλισσα. Χωρίς να είναι γνωστό αυτό πότε έγινε και τι και πώς και τα λοιπά. Εγώ στις έρευνές μου εντόπισα διάφορα χωριά στα οποία υπήρχαν μοναστήρια μέσα στα χωριά και τους ονόμασα μοναστηριακούς οικισμούς. Στην περιοχή της Εράτηρας ήταν δυο τέτοιοι μοναστηριακοί οικισμοί, με τον αριθμό 10 εδώ πέρα ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου, που υπάρχει και σήμερα η Εκκλησία, ήταν ένα οικισμό με το όνομα Παλιοκόζεν, που σα τον έδειξα προηγουμένω εκεί ψηλά στο Σινιάτικο και σήμερα μπορεί να πάει κανεί και με το αυτοκίνητο. Λίγο παρακάτω, εδώ που είναι το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου και ο ναό του Αγίου Νικολάου, υπήρχαν άλλοι δύο οικισμοί, η Σκίδρα και τα Σιδεροκάψια. Οικισμοί που δεν ξέρουμε πότε ιδρύθηκαν και πότε εγκαταλείφθηκαν, ερημώθηκαν. Το μόνο που ξέρουμε είναι οι ονομασίες τους. Έτσι λένε οι ιστορικοί της Σέλισσας. Έτσι και αυτοί λοιπόν οι οικισμοί ήταν κοντά σε μοναστήρια. Τώρα αυτά έχουν μια μεγάλη ιστορία, αν θέλει κανένα μπορούμε να τη συζητήσουμε άλλη ώρα. Ποια είναι από τις δικές μου έρευνες τώρα, ερεύνησα φορολογικούς καταλόγους. Όπως έχουμε σήμερα εφορία, είχαμε και τότε. Και πλήρωναν οι άνθρωποι φόρους. Γιατί χωρίς φόρους δεν μπορεί να ζήσει ένα κράτος. Πώς θα πληρώνει τους καθηγητές μου σχολείου, ας πούμε. Πώς θα πληρώνει την ίδρυση, την αποχέτευση, πώς θα τα φτιάξει όλα αυτά. Στην Οθωμανική περίοδο, λοιπόν, όταν ήρθαν οι Τούρκοι εδώ πέρα, που ήταν πολύ καλά οργανωμένοι φορολογικά, υπάρχουν φορολογικά κατάστοιχα από τον 15ο αιώνα που γράφουν με μεγάλη λεπτομέρεια
για το κάθε χωριό, το όνομα του χωριού και το όνομα των κατοίκων, των υποχρέων σε φορολογία, των αρχηγών των υποχρεών, είτε αυτοί ήταν άντρες, είτε ήταν γυναίκες χείρες. Και γράφουν για τον καθένα και τι είχε, τι περιουσία είχε, για να τους συλλογάσουν ακριβώς τη φορολογία. Αυτοί οι κατάλογοι υπάρχουν μόνο για τους πρώτους αιώνες. Διότι τότε ήταν οργανωμένο το Οθωμανικό κράτος και ισχυρό. Μετά κατέρευσε, έγινε αυτό που είναι σήμερα η σημερινή Τουρκία, έτσι, και η Τουρκία που γνωρίσαμε οι πρόγονοί μας, που ήταν ένα κράτος της παρακμής και ήταν ανίκανο να συντάξει καταλόγους και να εισπράξει φόρους κτλ. Εδώ λοιπόν, σε αυτούς τους καταλόγους του 1381, είναι η αρχαιότερη αναφορά της λέξης Κοντσικό και της Έλιτσας, αναφέρον και της Χιάλιστας. Είναι η αρχαιότερη αναφορά γραπτή, αναφέρεται το όνομα, άρα υπήρχαν σίγουρα τότε αυτή και πολύ παλιότερα. 85 εστίες, νοικοκυριά. Και σήμερα ακόμα η φορολογική μονάδα είναι το νοικοκυριό. Δεν είναι η οικογένεια ούτε το σπίτι. Σε ένα σπίτι μπορεί να μένουν δύο νοικοκυριά. Είναι η εστία. Στα τουρκικά είναι το τζάκι. Δηλαδή το νοικοκυριό. Το τζάκι που μαγειρεύουμε. Όταν μαγειρεύει κανείς μαζί είναι ένα νοικοκυριό. Άμα μαγειρεύουν δύο είναι δύο νοικοκυριά. Τότε λοιπόν φαίνεται ότι η Γαλατινή ήταν πιο μεγάλη και από την Εράτηρα και από τη Σιάλιστα. Και λέω φαίνεται, γιατί δεν είναι σίγουρο, αυτά είναι εστίες που ανήκαν σε έναν κυμαριούχο, σε έναν δηλαδή Τούρκο αξιωματούχο, υπότη της εποχής εκείνης, που είχε ένα άλογο, εισέβαλε τους φόρους, τους απέδιδε στο Σουλτάνο και πολεμούσε ως υπέας στις εκστρατείες του Σουλτάνου στην επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εδώ βλέπουμε ένα χάρτη με τους οικισμούς που αναφέρονται το 1481 και βλέπουμε ότι όλη αυτή η περιοχή δικιά μας εδώ, όλοι οι οικισμοί αναφέρονται και τότε. Και τότε υπήρχαν όλοι. Και υπήρχαν και οι οικισμοί που δεν υπάρχουν σήμερα, όπως η Δίλια, το παλιό χωριό έξω από την Εράτηρα που εγκαταλείφθηκε αρχές του 20ου αιώνα, το Ντομαβίστη που ήταν ανάμεσα Εράτηρα και Ξησάνη και Πέλκα και αυτό εγκαταλείφθηκε, παλιά χωριά όπως η Γκράτσανη και το Πεκρεβενίκο, εδώ στην περιοχή της Γαλατινής, υπήρχαν από τότε όλα τα χωριά. Εδώ είναι ένα άλλο κατάστημα του 1530, το οποίο είναι αυτής της περιοχής. Εδώ είναι δυτικά το Αλιάρμονα. Αυτό, δηλαδή καταγράφει την περιοχή αυτή. Το οποίο βρήκα εγώ πίσω και το δημοσίευσα σε μια εργασία μου. Και εδώ αναφέρεται πάλι η Σέλη. Και είναι ανάλογα σε ποιον τιμαριούχο ανήκαν. Αυτά τα χωριά ανήκουν σε ένα τιμαριούχο με το καλή, τα άλλα με κίτρινο σάλι. Όλα τα χωριά λοιπόν υπήρχαν από την. Όταν είχαν εδώ και εδώ πέρα, τα βρήκαν. Δεν δημιουργήθηκαν μετά την έλευση. Είναι από την εποχή την Βυζαντινή, την Μεσολογική και δεν ξέρουμε από πότε. Από άλλες γραπτές πηγές τώρα, από τον κώδικα της Μονής Άβροντας, δηλαδή έγγραφα των μοναστηριών, πήγαιναν εκεί οι ευσεβείς άνθρωποι χριστιανοί και έκαναν αφιερώσεις και δωρεές και τους έγραφαν τα ονόματα. Από τα ονόματα που έγραφαν και από το χωριό, έχουμε λοιπόν πηγές που αναφέρεται ότι το Κοντσικό οι 74 άτομα αφιέρωσαν, από τις 4 του 2 και το 1592-1993, πριν από εκείνη την περίοδο, αναφέρονται οι Γκράτσανοι, το Κοντσικό και η Σέλιτσα, με τις ονομασίες που έγραφαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Από τα στοιχεία αυτά που ερεύνησα εγώ, έχουμε μια εικόνα της διοικητικής διαίρεσης. Στους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, 15ου αιώνα, υπήρχε εδώ μια διοικητική περιφέρεια που έδρα είχε το Σισάνι. Το Σισάνι ήταν η πόλη της περιοχής ακόμα, που ήταν η παλιά Βυζαντινή πόλη. Και αυτή η περιοχή εδώ πέρα του Δυτικού Βορείου, τη Σωτήρινη Άμπολ κλπ. Ανήκαν στη Χρούπιστα. Στην περιοχή είχαν έδρα τη Χρούπιστα. Αργότερα, το 16ο-17ο αιώνα, δημιουργείται μια άλλη περιφέρεια, η Ανασελίτσα, στην οποία ανήκει και η Γαλατινή και η Εράτηρα, με πρωτεύουσα την Νεάπολη. Και εδώ τώρα βλέπουμε τα παλιά χωριά, τα παλιοχώρια, δηλαδή χωριά που υπήρχαν στην περιοχή μας, αλλά ερημώθηκαν κυρίως από επιδρομές Αλβανών ληστών την εποχή της τουρκοκρατίας και κυρίως στο 17ο με 18ο αιώνα. Στη Γαλατινή λοιπόν υπήρχε το Γιαγονισκό στη θέση που λέμε σήμερα Παλιοχώρη. Το Γιαγονισκό στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα έγινε Ιαονσκό, το Ιαονσκό έγινε Ιουντσκό και το Ιουντσκό έγινε Ιντσκό. Γι' αυτό και την πάρα τη λέμε Ιντσιώτικη. Προέρχεται από την αρχική ονομασία Γιαγονισκό. Αυτό λοιπόν το Γιαγονισκό ήταν ανάμεσα στο Κοντσικό και στη Σέλιτσα. Προφανώς οι κάτοικοι, οι περισσότεροι, κατέφυγαν στο Κοντσικό, που ήταν πιο οχυρό μέρος, πιο οχυρό μέρος και πιο απρόσμητο από τους ληστές. Γι' αυτό και η κτηματική περιοχή νέμονταν από Κοντσιώτες. Οι Σελτσιώτες όμως,
οι οποίοι ήταν πιο προηγμένοι, είχαν χρήμα και είχαν και πνευματική έτσι, καλλιέργεια περισσότερη, το διεκδικούσαν νομικά, δικαστικά και κατάφεραν να κερδίσουν τα δικαστήρια, οι κοντσότες τίμωνα και έτσι λοιπόν στην περιοχή του Παλιοχωρίου γίνονταν ομιλικές μάχες μεταξύ των Αγωγηματών και των Ερατηραίων, μεταξύ κοντσοτών και σελτσοτών, μέχρι και το 19ο αιώνα, σκοτώνονταν και πλακώνοντας το ξύλο. Και βέβαια στο ξύλο ποιοι επικρατούσαν, περιττό να πω ποιοι επικρατούσαν στο ξύλο. Στα χαρτιά επικρατούσαν οι σελτσότες, αλλά στο ξύλο ήταν καλά. Φύσανες που υπάρχει εξαγωγή σύρα, οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται, παιδιά, ότι όταν έπαιζαν εδώ τοπικά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, έπαιζε η Γαλατινή με την Καλαμιά. Έρχονταν εδώ η Καλαμιά, έτρωγαν ξύλο. Πήγαιναν στην Καλαμιά και οι Γαλατινιώτες τους έδραν και μέσα στην Καλαμιά. Δεν είπε ο αυτός αντιπράτης στο τέλος, νομικά στο Παλιοχωρίο. Νομικά και έφτιαζε από τις Ελτσότες. Στο τέλος, στην τελική απόφαση. Στην τελική απόφαση, δεν υπήρχε απόφαση. Πρακτικά, de facto δηλαδή, de jure και έφτιαζε τις Ελτσότες. Αλλά de facto οι Καλατινιώτες, τους οποίους αν είναι και ο Χρυσάρι, είναι την τρίτη διαφορετική. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο Πατριάρχης αφόρησε τα δύο χωριά, το Κοντσικό και τη Σέλτσα, διότι αγανάκτησαν να σκοτώνονται μεταξύ του και εξέδωσε αφορισμό το 1800, το γράφει στο βιβλίο, το 1850, εξέδωσε αφορισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Κοντσιώτες σήμερα συμπαθούν περισσότερο τους Ελτσιώτες παρά τους Ελτιστινούς, τους οποίους έχουν έθρα, διότι η Σιάτιστα είναι η μεγάλη πόλη της περιοχής, έτσι είναι έδρα του Δήμου, ήταν πάντα έδρα της Μητρόπολης. Και επειδή η Σιάτιστα είχε μεγάλο πολιτισμό, ενώ η Γαλατινή ήταν ένα χωριό φθινοτρόφων και μαστόρων, τους περιφρονούσαν και αυτή η περιφρόνηση γέννησε αισθήματα αντιπάθειας στους Γαλατινώτες. Ένα άλλο παλιό χωριό είναι η Γκράτσια που υπήρχε στη θέση που και σήμερα το λέμε Γκράτσια. Και μάλιστα το χωριό, εκεί που είναι το χωριό, η θέση λέγεται Παλαιόσπιτα και άμα θα πάει κανείς υπάρχουν τα ίχνη των τείχων. Φαίνονται τα τείχια με τα σπίτια. Πιο πάνω ήταν ένα άλλο χωριό, Πεκρεβενίκο λεγόταν. Και από το Πεκρεβενίκο και από την Κράτσιανη οι κάτοικοι κατέφυγαν στη Γαλατινή. Η Σιάτιστα είχε επίσης δύο παλιά χωριά, το Πέτροβο και την Τσερβένα. Υπάρχει και σήμερα η ονομασία Τσερβένα. Και αυτά ήταν παλιά χωριά, των οποίων οι κάτοικοι πήγαν στη Σιάτιστα. Γι' αυτό και η κτηματική περιοχή της Σιάτιστα σήμερα φτάνει μέχρι το Κούρινο και την κοιλάδα του Μεσιανού νερού. Γιατί οι κάτοικοι της Τσερβένας που είχαν την περιοχή εκείνη πήγαν στην Σιάτιστα. Εδώ βλέπουμε το λεκανοπέδιο της Γκράτσιανης και μάλιστα την απάνω την Γκράτσιανη, την πιο μακρινή περιοχή. Και βλέπουμε και η γύμνια της περιοχής, πόσο άγριο είναι το τοπίο. Εδώ δεξιά είναι τα Παλιόσπιτα, δεν φαίνεται στην εικόνα. Και εδώ ήταν η περιοχή της Γκράτσιανης, η οποία Γκράτσιανη, όπως σας έδειξα, αναφέρεται και στις γραπτές πηγές. Στην περιοχή μας τώρα έγινε κάτι που δεν έγινε πουθενά άλλο στον ελληνικό χώρο, στο σημερινό ελληνικό χώρο. Έγινε εξισλαμισμός από το 1550 μέχρι το 1700 περίπου. Ένα μέρος του τοπικού πληθυσμού από τις καταπιέσεις, οικειοθελώς, έγιναν μουσουλμάνοι, οι οποίοι όμως διατήρησαν την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και έθιμα. Είναι οι λεγόμενοι Βαλαάδες, γιατί η μόνη τουρκική λέξη που ήξεραν ήταν το Βαλαά, μα το Θεό, μα τον Αλλάχ δηλαδή, και οι οποίοι έφυγαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών και πήγαν στην Τουρκία, έξω από την Κωνσταντινούπολη περισσότεροι, και έρχονται τακτικά και επισκέπτονται παλιά χωριά τους, με πράσινο είναι τα χωριά που έγιναν οι εξισλαμισμοί. Καθόλου εξισλαμισμοί δεν έγιναν στον ορεινό όγκο εδώ πέρα, όπως βλέπουμε σε Έλτσα, Κοντσικό, Σιάτιστα, εδώ δεν είχαμε. Το πιο κοντινό χωριό που είχαμε Βαλάδες ήταν η Βρονχίτιστα, το σημερινό Καλοχώρι και η Γιάνκοβη, που ερημώθηκε, το Καλοχώρι, τι είπα. Καλοχώρι, είπα. Καλοχώρι, λοιπόν, και η Γιάνκοβη που εγκαταλείφθηκε αργότερα και έρχονται σήμερα οι Βαλάδες εδώ στη Γιάνκοβη και επισκέπτονται. Άρα λοιπόν την εποχή εκείνη έχουμε στον παιδινό χώρο του μουσουλμάνους, στα πιο παιδινά χωριά, στα πιο ορεινά χωριά έχουμε χριστιανούς, ενώ στα παιδινά ασχολήθηκαν με τη γεωργία, στα ορεινά χωριά οι άνθρωποι ανέπτυξαν την κτηνοτροφία, από την κτηνοτροφία, από την περίσσια του μαλλιού που είχαν, η κτηνοτροφία έγινε οικοτεχνία, η οικοτεχνία έγινε βιοτεχνία, η βιοτεχνία έγινε εμπόριο και το εμπόριο κατέληξε να έχει μακρές αποδημίες προς την κεντρική Ευρώπη, έφτασαν όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη αλλά και μέχρι την κεντρική Ευρώπη.
Έτσι λοιπόν, κυρίως η Σέλιτσα και η Σιάτιστα και άλλες περιοχές στην Δυτική Μακεδονία είχαν μεγάλη αρμία από το 1600-1750, σχολή μεγάλη ιδρύθηκε στην Εράδειο το 1699 και η κύρια βιοτεχνία που είχαν ήταν η γλυσσοδεψία από τα δέρματα των Εγώων, του Ιδίου και Κοζάνη. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτή που είχαμε στην περίοδο της τροποκρατίας Κοζάνη και η Εράτυρα και η Σιάτιστα οφείλεται στη μεγάλη κτηνοτροφία από την οποία αναπτύχθηκε και η βιοτεχνία. Η Γαλατινή όμως γιατί δεν είχε τέτοια, πιθανώς γιατί ήταν γεωγραφικά απομονωμένη και δεν ήταν μαθημένοι οι άνθρωποι στη διέλευση ξένων και στο εμπόριο. Εδώ τώρα αναφέρονται σε θρησιαστικά αρχεία Γκράτσαν και το Κορσικό και το Πικρεβενίκο και εδώ στα αρχεία αναφέρονται ότι και αυτοί ασχολούνταν με εμπόριο. Δηλαδή και οι κοτσιώτες υπήρχαν λίγοι έμποροι και στο Κορσικό και στο Πικρεβενίκο και στη Γκράτσανη. Κάποιοι έμποροι υπήρχαν και εδώ, αλλά όχι στον βαθμό που ήταν η Σιατιστινή και η Εράτυρα. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη της κεντρικής Ευρώπης όπου υπήρχαν ελληνικές παροικίες από Μακεδόνες. Μακεδόνες, κυρίως με τη Δυτική Μακεδονία, το εγκαταστάθηκαν. Βόρεια Σερβία, Ουγγαρία μέχρι τη Βιέννη. Όλο εδώ, όλη η Ουγγαρία και η Βόρεια Σερβία ήταν γεμάτη από Μακεδόνες, από Δήμους, από το 1850 μέχρι το 1900 περίπου. Έτσι. Κοιτάξτε πόσες πόλεις. Και από πού κατάγονταν αυτοί οι απόδημοι, από τη Δυτική Μακεδονία οι περισσότεροι. Και στην περιοχή μας ήταν από τη Σιάτιστα, από την Εράτυρα, το Κοκατσικό, από την Βλάστη, από την Κλισούρα, από την Κοζάνη, από την Καστοριάδη. Απόϊχος αυτών των ξενιτεμών στην αρχή προς τη Σερβία, Ουγγαρία και Βιέννη το 19ο αιώνα προς τη σημερινή Ρουμανία και κυρίως την Βλαχία, την Νότια Ρουμανία, είναι και τα δημοτικά τραγούδια. Δημοτικό τραγούδι για τη στιγμή. Ο πραγματευτή σε διάδανε σε πέτρινο και φίλιο το σιδέρι τάλαμο και τη χρυσή τη αίρα. Δηλαδή ο πραγματευτή ήταν πολύ πλούσιο και έκανε εμπόριο. Είχε πολλά λεφτά. Και τα κάματα βέβαια, ξέρετε ότι λένε. Άγιο Βασίλη έρχεται από την Κεσαρία, από τα μέρη τη Βλαχιά και από το Βουκουρέστι. Και κατέβαινε λέει στο Δούναβι κτλ. Γιατί κάθε οικογένεια σχεδόν είχε μείνει ξενιτεμένο στη Βλαχιά, στη Βλαχία, στη σημερινή Νότια Ρουμανία, στο Βουκουρέστι και περίμεναν πότε θα έρθει ο ξενιτεμένο τη οικογένεια να φέρει λεφτά στην περιοχή. Αυτό λοιπόν αποτυπώνει εύγλωτα και με σαφήνεια και με ακρίβεια τη μεγάλη αποδημία που είχε η περιοχή μας μέχρι το 1900 περίπου στη Ρουμανία. Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων στη Ρουμανία ήταν από εδώ, ήταν από την περιοχή μας. Σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και τα κάλαντα περίμεναν τον Άι Βασίλη να έρθει από εκεί για να φέρει τα λεφτά στο σπίτι. Απόϊχος αυτής της μεγάλης ανάπτυξης είναι τα αρχοντικά σπίτια. Στην Εράτυρα έχουν πολλά αρχοντικά. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι πριν από 30 χρόνια και πολλά από αυτά έχουν γίνει ερείπια. Όπως έχω επανειλημμένα πει, η Σιάτιστα και η Εράτυρα θα έπρεπε να ζουν μόνο από τα αρχοντικά τους. Να είναι μνημεία που είναι μοναδικά στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, όχι στα Βαλκάνια. Πουθενά άλλο δεν υπάρχουν τέτοια αρχοντικά σπίτια με τέτοιες τυπογραφίες. Και από καλλιτεχνική και από ιστορική αξία, και ότι αν αυτά ήταν στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη, σήμερα θα έκανε κανείς το σταυρό του και θα πήρε πολύ ακριβά για να μπει μέσα να τα δει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή μας δεν έχει την ανάλογη δυνατότητα και το ανάλογο επίπεδο και την ανάλογη σχέση με τον τουρισμό που έχουν αυτές οι περιοχές ή πιο κάτω, για να μπορέσει να αναπτυχθεί κατά τρόπο ώστε να εκμεταλλευτεί αυτούς τους θησαυρούς που έχει και που δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχουν καταρρεύσει. Αυτό είναι το αρχοντικό δελίβαση στην Εράτυρα. Εδώ είναι φωτογραφίες από παλιά, από παλιές πόρτες με σιδερόκαρπα τεράστια. Αυτή είναι από την Εράτυρα και αυτή είναι από την Γαλατινή. Δεν θυμάμαι ποιο σπίτι είναι. Αυτό που κάθεται αυτό είναι το αρχοντικό λαζαρίδι στην Εράτυρα, δεν ξέρω αν σώθηκε σήμερα τίποτα από αυτό. Αυτό είναι το αρχοντικό Παρτζόκα, το Παθεοδόρου Παρτζόκα. Αυτό δεν ξέρω ποιο αρχοντικό είναι, είναι της Μπαϊρακτάρους. Όταν το φωτογράφησα δεν το κατέγραψα. Μπορεί να μου πει κανείς με βεβαιότητα ποιο είναι, την Μπαϊρακτάρους είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το αρχοντικό πέδος και αυτό είναι το Σαχνισί, η αρχιτεκτονική προεξοχή. Και αυτή είναι λεπτομέρεια από το ξύλο του Σαχνισίου. Κοιτάξτε λεπτομέρεια εδώ πέρα, σκάλισμα στο ξύλο.
πόσα λεφτά είχαν οι άνθρωποι και τι επίπεδο είχαν για να κάνουν τέτοιες κατασκευές, τις οποίες οι μεταγενέστεροι. Αυτό είναι αρχοντικό του 1900, νεότερο. Και είναι το αρχοντικό της Μάρκετας, τριώρος, μεγάλο, ωραίο. Και αυτές είναι οι διαπροσμήσεις, οι ηχογραφίες, οι οποίες είπαμε είναι μοναδικές σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν πουθενά. Μόνο σε εκκλησίες, σε εκκλησιαστικά μνημεία υπάρχουν, σε παλάτια, σε τέτοια. Σε σπίτια δεν υπάρχουν πουθενά. Οι άνθρωποι οι οποίοι ταξίδευαν στην κεντρική Ευρώπη, οι έμποροι, απαθανάτιζαν αυτά που έβλεπαν εκεί πέρα, τα παλάτια, τα σπίτια, σε τέτοιες εικόνες. Εδώ, κοιτάξτε παιδιά, θέλω να πει κανείς τι είναι αυτά εδώ. Αυτό είναι σε αρχοντικό της Ράτρας. Τι είναι αυτά τα πλοία. Στην κεντρική Ευρώπη δεν έχει θάλασσα για να απεικονίζουν πλοία. Τι πλοία είναι αυτά, μπορεί να πει κανείς. Είναι ποταμόπλοια. Στο Δούναβι. Και πού καταλαβαίνουμε ότι είναι ποταμόπλια, ξέρετε. Τα ποταμόπλια ψάρια έχει και στη θάλασσα. Έχει και στα ποτάμια. Από τις ρόδες. Τα ποταμόπλια έχουν ρόδες και κινούνται με ρόδες. Επειδή τα νερά είναι ήρεμα και δεν έχουν κύμα, είναι ακίνητα και με τις ρόδες κινούνται. Είναι λοιπόν ποταμόπλια που τα έβλεπαν οι νερατηρείς, οι έμποροι στο Δούναβι και τους έκαναν εντύπωση και τα απεικόνιζαν στα αρχοντικά τους. Και άλλη τοιχογραφία με ποταμόπλια. Κοιτάξτε εδώ τι μεγάλες ρόδες έχει. Βλέπετε. Αυτά όλα υπάρχουν σε αρχοντικά της Εράτρειας. Και βέβαια, στην Εράτρεια υπάρχει και ένα σημαντικό εκκλησιαστικό μνημείο, ο Άγιος Γεώργιος με τον Τέμπλο, το οποίο είναι το μοναδικό στα Βαλκάνια που έχει κλείσει. Δηλαδή δεν είναι κατακόρυφο, γέρευτο σταυρός και θεωρείται ένα από τα 3-4 καλύτερα στον ελληνικό χώρο, μαζί με τον Άγιο Νικόλαο της Κουρσάνης, μαζί με τον Άγιο Νικόλαο στο Παλαξίδι. Πιθανότατα το Άγιο Νικόλαο στο Μέτσοβο είναι ένα από τα 2-3 καλύτερα πάντως κατά την γνώμη των αρχαιολόγων που τα έχουν μελετήσει το τέμπλο στην Εράτρεια. Και βέβαια παλιά στοίχοι υπήρχαν και στη Γαλατινή, λόγω και που το γράφησε μερικά από αυτά πριν από το σεισμό του 1995, που ήταν πέτρινα, πάντοτε σοπατισμένα απ' έξω και οι πέτρες δεν ήταν πελεκημένες όπως είναι στο Ζαγόρι που λέγουν και σε άλλα δουλειά. Γιατί δεν υπήρχε λόγος να τον απελεκούν τις πέτρες, γιατί τις έβρισκαν έτοιμες, δεν τις έβγαζαν από λατομία για να τις πελεκίσουν. Άμα βγει κανείς εδώ παρά έξω, βρίσκει έτοιμες πέτρες και τις φέρει. Άρα έκαναν λιθοσυλλογή, μάζευαν πέτρες δηλαδή και με ακατέρμες τις πέτρες και με λάσπη έκτιζαν τα σπίτια. Γι' αυτό και οι κατασκευές είναι πιο πρόχειρες από ό,τι είναι οι κατασκευές στο δυτικό τμήμα του Βορείου, που εκεί οι πέτρες είναι σε μεγάλο βαθμό λαξευμένες. Εδώ από ευκολία. Γι' αυτό έλεγαν κάποτε κάποιοι ευλογημένοι ο τόπος σε Γαλατινή, όπου με σκύψεις πέτρα πιάνεις. Και εδώ είναι μια εικόνα της παλιάς Γαλατινής που δεν υπάρχει πια. Ένα παλιό μαντοπολείο του Πατσαδά, εδώ στη γωνία απέναντι το βιοπωλείο και το παλιό σπίτι, πάντοτε όλα ασβεστωμένα, άσπρα, που δείχνει την παλιά αρχιτεκτονική της Γαλατινής. Μια τεχνολογία που δεν υπάρχει στον ελληνικό χώρο, και υπάρχει μόνο στα νησιά και στην Κρήτη, είναι οι ξερολιθιές με τις οποίες περιτύχησαν τις ιδιοκτησίες, οι λεγόμενες μαντρινιές. Λοιπόν, αυτό υπάρχει μόνο στη Γαλατινή, στην Εράτυρα, λίγο στην Εράτυρα, λίγο στη Σιάπιστα και σε μερικά άλλα χωριά και γύρω στην Κρυσταλλοπηγή που τα εδάφη είναι πετρώδη και ασβεστοτυπικά. Αυτή η συνήθεια δηλαδή της ξερολιθιάς, η οποία στις Κυκλάδες και στην Κρήτη έχει προαχθεί σε αρχιτεκτονικά καλλιτεχνήματα. Εκεί η ξερολιθιά είναι τρόπο ζωή, και το κτίριο, δεν ξέρω τι έτσι. Εδώ τώρα είναι τα χωριά τα οποία είχαν μαστόρους σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1914 και 1915, που εκεί γράφουν και τα επαγγέλματα των ανθρώπων και ο οποίος σώζεται στην βιβλιοθήκη της Χάπιστας. Και από εκεί εγώ μέτρησα πόσοι μαστόροι, δηλαδή οικοδόμοι και άλλα συναφή επαγγέλματα, έχουν σχέση με την οικοδομή. Και από εδώ λοιπόν βρήκα ότι στην περιοχή του Βόλου και των Βρεβενών, που ήταν τα μαστοροχώρια, το χωριό με το μεγαλύτερο αριθμό μαστόρων ήταν το Κοντσικό, το πρώτο. Είχε τον πιο μεγάλο αριθμό μαστόρων στη Γαλατίνη, από όλα τα χωριά. Το χωριό όμως με το μεγαλύτερο ποσοστό μαστόρων στο συνολικό πληθυσμό ήταν τον Τόρο, ο σημερινός Βυθός, στην οικία του Πενταλόφου. Και η πιο φημισμένη μεγάλη καλλιτέχνη μαστόρη ήταν από το Σουπάνι, από εδώ και από τα γύρω χωριά, τον Υπόχμο, το σημερινό Δήροφο και τα χωριά γύρω από το Πεντάλο. Γι' αυτό και αυτοί άφησαν και τα αποτυπώματά τους και τα ονόματά τους σε άδειστα στο πύργο. Οι Γαλατινιώτες δεν ήταν αυτής της τέχνης, ήταν όμως
Εδώ ένας πίνακας που δείχνει τις απορριμμές των Μαστόρων. Οι Μαστόροι της Γαλατινής ταξίδευαν πιο πολύ προς την Κωνσταντινούπολη, την Προύσα και τα παράλια του Εξίνου Πόντου. Και είχαν φτάσει μέχρι το Ζουμπουτάκ στα όρια του Πόντου, κοντά στη Σινόπη. Ο παππούς μου, όταν ήταν μικρός, ήταν Μαστορόπουλος στην Προύσα, της Μικράς Ασίας, γύρω στο 1900. Είχε μείνει πολλά χρόνια εκεί πέρα. Και ακόμη πιο πέρα, μέχρι το Ζουμπουντάκ, πιο πέρα, στα παράλια του Εξίνου Πόντου είχαν φτάσει. Και επίσης η Σέλιτσα είχε ένα μεγάλο αριθμό μαστόρων, γύρω στους 138 μαστόρους στην εποχή εκείνη. Αλλά η Γαλατίνη είχε περισσότερο. Εδώ τώρα έχουμε μια εικόνα της επαρχίας Ανασιλίτσας, της σημερινής επαρχίας Βοίου, στις αρχές του 20ου αιώνα, που έχουμε το εξής μοναδικό γεωγραφικό παράδοξο που δεν υπάρχει ίσως σε καμιά άλλη περιοχή του ελληνικού χώρου. Ότι η διοικητική πρωτεύουσα είναι η Λειψίστρα, που έμειναν οι μουσουλμάνοι Μπέιλις που διοικούσαν την περιοχή. Και ήταν κάποια εποχή κέντρα με ιεραρχία του διοικητικού, στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο. Η μεγαλύτερη πόλη ήταν η Σιάτισσα. Μετά ήταν η Σέλιτσα και μετά ήταν το Κοτσικό και το Ζουπάνι, τα ορεινά χωριά. Τα βιοτεχνικά κέντρα που παρήγαγαν τα βιοτεχνία και εμπόριο ήταν η Σιάτισσα και η Σέλιτσα. Δεν ήταν τότε τα διοικητικά κέντρα. Το εμπορικό κέντρο ήταν το Τσοτίνι. Και γίνονταν η μεγάλη εβδομαδιαία αγορά και η ετήσια εμποροπανίκηκε. Δηλαδή κάθε χωριό είχε και μια πρωτεύουσα θέση ανάλογα με την. Αλλού ήταν η διοικητική πρωτεύουσα. Αλλού το εμπορικό κέντρο, αλλού το βιοτεχνικό κέντρο, αλλού η πιο μεγάλη πόλη. Το εκκλησιαστικό διοικητικό κέντρο ήταν η Σιάτισσα. Εδώ το Μητροπολίτη. Παλιότερα ήταν το Σισάνι. Και το εκκλησιαστικό κέντρο των Μουσουλμάνων ήταν η Βουδουρίνα, η σημερινή Νέα Σπάρτη, ένα ρημαμένο χωριό έξω από το Τσοτίνι. Εδώ τώρα βλέπουμε μια εικόνα από αυτή την έρευνα που είχα κάνει στα αρχεία του Δημοσίου Τηλίου για τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας του σχολείου ως κλήρου σχολείου, από πού ήταν οι μαθητές του οικοτροφείου Τσοτηλίου. Οι μαθητές του οικοτροφείου Τσοτηλίου λοιπόν ήταν εκτός από τη Δυτική Μακεδονία, εκτός από αυτούς που ήταν οικοματικοί, ήταν 23 από τη Θεσσαλία, 15 από τη Κεντρική Μακεδονία, 13 από τη Βόρειο Ήπειρο, 3 από την Αλβανία, 17 από την Ήπειρο, την Κεφαλονιά, την Πελοπόννησο, από την Θράκη και από την Κωνσταντινούπολη, από την Δυτική Μικρά Ασία και 8 από την Καπαδοκία, μέχρι την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Φανταστείτε λοιπόν τι ακτινοβολία είχε το γυμνάσιο Τσοτηλίου την εποχή εκείνη και ανάλογη είχε και το Τραμπάντζιο Γυμνάσιο της Χιάτης, το οποίο επίσης είχε μαθητές στο οικοτροφείο του από τα πέρατα του γυμνάσιου, από τη Μικρά Ασία μέχρι το εσωτερικό της Βαλκανικής. Και να πούμε ότι την εποχή εκείνη, στον ελληνικό χώρο, η επαρχία Βοίου είχε δύο γυμνάσια, Τσοτήλη και Σιάτιστα. Στον υπόλοιπο δυτικομακεδονικό χώρο, Κοζάνη, Κοριτσά και Μοναστήρια, άλλα τρία. Και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από το Ιόνιο Πέλαγος και την Αδριατική θάλασσα μέχρι τον Εύξηνο Πόντο, ήταν μόνο Γιάννηνα, Αντριανούπολη, Σέρες, Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, όσο είχε όλη η Νότια Βαλκανική είχε Δυτική Μακεδονία. 5. Και από τα 5 τα 2 ήταν η επαρχία Βορείου. Δηλαδή η επαρχία Βορείου πριν από 100 και 120 χρόνια ήταν η πιο προηγμένη πνευματικά και πολιτιστικά περιοχή του βορειοελλαδικού χώρου. Έτσι λέει η γεωγραφική εξάπλωση των γυμνασίων. Και επειδή αυτά τα χρόνια γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την Επανάσταση, που δεν έγινε μόνο το 1821, αλλά κράτησε 9 χρόνια. Άρα από το 2021 μέχρι το 2029 πρέπει να γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της Επανάστασης, να έρθουμε λίγο και στην προσφορά της περιοχής μας σε μια επαναστατική κίνηση που ξεκίνησε το 1921 και συνεχίστηκε σε όλο τον 19ο αιώνα. Είχαμε μια διαρκή επανάσταση στην Δυτική Μακεδονία. Το 1854, 1878, 1896, κάθε λίγα χρόνια είχαμε και μια επαναστατική κίνηση. Εδώ λοιπόν το 1821 με 1929, έτσι, αναφέρω τώρα τις οικογένειες που είναι γνωστές από την ιστορία που πήραν μέρος, κυρίως από τη Σιάτιστα. Από την Εράτηρα που μας ενδιαφέρει ήταν ο Μητροπολίτης Θεοφάνης, που ήταν Μητροπολίτης Κοιμωρίας της Πελοποννήσου και πήρε μέρος στην Επανάσταση. Και το 1878 από τη Γαλατινή ήταν ο Νταβέλης και ο Αλαμάνης, δύο μεγάλοι βραχυποπλαρχηγοί, γαλατινιώτες. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Δούκας και τον έδωσαν το παρατσούκι Νταβέλης επειδή ήταν άγριος σαν το λίσταρχο Νταβέλη της Αττικής που έζησε 40 και 50 χρόνια πριν από αυτό.
Και ο άλλος λεγόταν Αλαμάνης και ήταν από την οικογένεια Τσόκα. Και το Αλαμάνης ήταν παρατσούκλιο. Και όπως είναι η Περιστέρα, η σιατιστινή καπετάνισσα, υπήρχε και στη Γαλατινή καπετάνισσα. Η Αλεξάνδρα Ταβέλη, η αδερφή του Γεωργίου του Καταβέλη. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε η Αθηνά Τσινίκου Κακούλη, η φιλόλογος από τον Βεζεντό, που ήταν στη Θεσσαλονίκη πρόεδρος του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα πολλά χρόνια και έκανε μεγάλη έρευνα για τις γυναίκες στο Μακεδονικό Αγώνα και στους εθνικούς αγώνες. Και μάλιστα λέει αυτή η Αλεξάνδρα Ταβέλη, δεν γίνονταν άνθρωπος όπως η Περιστέρα. Όχι, ήταν γυναίκα. Ήταν ντυμένη γυναίκα. Με τα γυναικεία ρούχα τα δίνω. Ενώ η Περιστέρα γίνονταν άνθρωπος. Έβαζε το στενό και παρίστανε τον άνθρωπο. Και την έλεγε καπετάν Σπανοβαγγέλη, κάπως έτσι λέει η παράδοση. Και μάλιστα κατά την παράδοση που διέσωσε αυτή η Αθηνά, αρχηγόρος τη δεκαετία του 60 και του 70 εδώ πέρα, η Αλεξάνδρα Ταβέλη, για να φαίνεται πιο άγρια, πριν πάει στον πόλεμο, έσφαζε ένα κοτόπουλο για να έχει το μαχαίρι της αίμα και να φαίνεται ότι έχει σφάξει ανθρώπους. Σύμφωνα με την παράδοση. Άρα λοιπόν η περιοχή μας έχει μεγάλη προσφορά και στους εθνικούς αγώνες και σώζονται και φωτογραφίες από την επαναστατική κίνηση του 1896. Εδώ είναι ο Ταβέλης, ο Γεώργιος Λουκά Δούκας Ταβέλης, εδώ είναι ο Αλαμάνης και εδώ είναι ο Παύλος Μελάς, ο οποίος νεότατος τότε είχε πάρει μέρος σε αυτή την επαναστατική κίνηση. Η φωτογραφία είναι κοντά στα μετέωρα, στα σύνορα τότε Ελλάδας και Τουρκίας. Και εδώ είναι η σιατιστινή καπετάνισσα Περιστέρα και εδώ είναι οι πρωτομές του Ταβέλη και του Αλαμάνη που είναι εδώ στην πλατεία της Καλατινής και όταν περνάμε από εκεί και τους βλέπουμε να ξέρουμε τι ήταν αυτοί. Ήταν ο Γεώργιος Δούκας Ταβέλης, ο Παναγιώτης Αλαμάνης που ήταν ο πλατηγή αγωνιστές της ελευθερίας από την Καλατινή. Λοιπόν, με αυτά τελειώνω και σας ευχαριστώ. Ήρθαν στη μνήμη μας όμορφες και ωραίες αναμνήσεις από τις φωτογραφίες που είδαμε μέσα στο χωριό. Γιώργο, εύχομαι να είσαι πάντα καιρός, να συνεχίσεις τη δουλειά που κάνεις, βλέπω ότι έχεις νεράκι και όρεξη. Και να ευχαριστήσω και τον διευθυντή του γυμνασίου του κ. Κατσαιμού για την πρόσκληση, τους κατοικητές και αυτή την όμορφη εκδήλωση που παρακολουθήσαμε. Και ευχαριστώ. Στη νέα γενιά που πρέπει να συνεχίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.